Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Εν Κορίνθο από την τηλεόραση του Ηλέκτρα. Κοντά μου απόψε έχω τον κύριο Ναπολέοντα Γιανακουλόπουλο, είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άσου και θα συζητήσουμε για θέματα που αφορούν στην περιοχή. Κυρία Μαρίνα Αθανασοπούλου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους τηλεθεατές σας αυτή την ώρα που μας παρακολουθούν. Με χαρά μου δέχτηκα την πρόσκλησή σας για να συζητήσουμε πράγματα και ό,τι γίνεται στον τόπο μας, στον Άσο. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα και εγώ και να σας ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και είστε κοντά μας απόψε, γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε για τον Άσο. Να ξεκινήσουμε με το πιο σημαντικό, θα λέγαμε, με τα ευχάριστα νέα για την περιοχή σας, με την έλευση του νερού στην Φαλίας, επιτέλους πόσιμο νερό για τον Άσο. Κάτι που ξέρω ότι και εσείς παλέψατε πολύ, προσπαθήσατε γι' αυτό και τελικά δικαιωθήκατε, θα λέγαμε. Ήταν πραγματικά όνειρο ζωής για τους συνδημότες μου. Πραγματικά το νερό της Νυμφαλίας ήρθε στον Άσο και είναι ένα ευχάριστο γεγονός φυσικά για όλους μας, πόσο μάλλον όταν δεν το είχες ποτέ. Έγινε μία προσπάθεια πριν τις εκλογές που μας περάσανε. Δυστυχώς, πριν τις εκλογές, πριν καν έρθουν οι εκλογές, το νερό σταμάτησε. Ήταν και θέμα, πιστεύω, και επάρκειας, αλλά... Και ποιότητας. Όχι, δεν μιλάω για ποιότητας. Η ποιότητα ήταν αυτή που ήταν, δεν αλλάζει. Το νερό της Νυμφαλίας, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα από τα καλύτερα νερά στην Ελλάδα. Υπήρχε θέμα... Και με τις ολυνώσεις μας. Υπήρχε θέμα με το δίκτυο όμως, βασικά. Δίκτυο. Υπήρχε θέμα ότι δεν μπορούσαμε να πούμε ότι στέλνουμε 100 κυβικά νερό και το χωριό χρειάζεται 50, οπότε μας φτάνει το νερό. Οπότε δεν ξέραμε και πού πηγαίνει και το νερό. Δηλαδή, η Κόρινθος έστελνε το νερό στην περιοχή μας, αλλά φυσικά το νερό δεν το βλέπαμε να φτάνει. Και αυτή τη στιγμή γίνεται αντικατάσταση του δικτύου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ευχάριστο είναι ότι θα σας πάω και στο δίκτυο, μην νομίζετε ότι δεν θα πάμε και στο δίκτυο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το νερό είναι στην Φαλίας. Η προσπάθεια έχει γίνει, δεν έχει γίνει τώρα. Έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Όπως και τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου υπήρχαν προβλήματα και με τις γεωτρήσεις μας. Γνωρίζετε ότι έχουμε προβλήματα με τον υδροφόρο ορίζοντα και στην περιοχή μας, όπως και σε όλη την περιοχή του Δήμου Άσου Λεχαίου, με αποτέλεσμα σε κάποια φάση να μην φτάνει και το νερό και να μας στείλουν και νερό από την Κόρινθο τους καλοκαιρινούς μήνες. Το χωριό μας δεν έμεινε από νερό και αυτό είναι το ευχάριστο. Και τώρα πάμε και οδεύουμε προς και την αντικατάσταση του δικτύου. Περιμένουμε ήδη να υπογράψει και ο... νομίζω ότι έχει υπογράψει ο εργολάβος. Το θέμα είναι στη διαδικασία το πότε θα ξεκινήσει. Είναι κάτι λοιπόν που περιμένατε καιρό και επιτέλους έφτασε το νερό. Χαίρομαι, Προεδρία μου, το χωριό θα πιει νερό στην Φαλίας. Ήδη ένα μέρος του δικτύου, μάλλον το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου έχει αντικατασταθεί, απλά δεν έχει συνδεθεί. Κάποιες σωληνώσεις που είναι από αμίαντο, για να μην φοβίζουμε και τον κόσμο και με τον αμίαντο και με όλα αυτά που λέγονται, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σχεδόν όλη η Αθήνα έχει αμίαντο σωλήνες και πίνουν το νερό από εκεί. Δεν είμαι υπέρ στο να υπάρχει αμίαντος στο χωριό μου. Είμαι υπέρ στην αντικατάσταση, όπως λένε και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, όλοι αυτό θέλουμε και οι δημότες μου. Θα γίνει η αντικατάσταση του δικτύου του υπολοιπόμενου. Είναι περίπου 800-1000 μέτρα περίπου δίκτυο. Νομίζω ότι άμεσα, μόλις έρθει ο εργολάβος στην περιοχή μας, θα κάνει την αντικατάσταση όπως θα κάνει και τις συνδέσεις με το υπάρχον δίκτυο, το οποίο θα δοκιμαστεί, θα εξετάσουν και τις πιέσεις του νερού και θα προχωρήσουμε πλέον να έχουμε και από το νέο δίκτυο το νερό το πόσιμο της Νυμφαλίας. Ήδη οι πολίτες, σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, έχουν ξεκινήσει και πίνουν νερό. Και αν είναι δυνατόν, πώς να μην ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή. Ή όποια Δημοτική Αρχή να ήταν, εμείς πάλι θα τους ευχαριστούσαμε. Γιατί
Ένας πρόεδρος του χωριού, κυρία Αθανασοπούλου, κοιτάει το μέλλον του τόπου του και ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει στο χωριό του. Δεν κοιτάζει τις παρατάξεις εννοείται, αλλά τα έργα που αφήνουν, όποιες το και αν πιο είναι σημαντικό αυτές, είναι να σκύψεις στο πρόβλημα του απλού πολίτη που σε έχει ανάγκη. Ως ώρας, πιστεύω και η Δημοτική Αρχή, αλλά και εγώ προσωπικά στο χωριό μου στον Άσο, ήμουνα πάντα δίπλα στον πολίτη. Είτε η ώρα ήταν μία, είτε η ώρα ήταν τέσσερις το πρωί, ήμουνα ψάρι προς φρουρός για το χωριό. Γιατί έτσι πρέπει να είναι ο πρόεδρος. Σε θέλει στα δύσκολα, ο πολίτης. Δεν σε θέλει μόνο να δώσεις εντολή στην υπηρεσία να αλλάξουν τις λάμπες, ή δεν σε θέλει μόνο στην υπηρεσία της σύνδρευσης γιατί έσπασε ένα σωλήνας. Σε θέλει για τις δύσκολες μέρες, για τα μεγάλα έργα. Για τα μεγάλα έργα. Σε θέλει δίπλα του και εθελοντή, πολλές φορές, στο να τρέξεις κάποια ζητήματα. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, γιατί έχετε δείξει πάρα πολλές φορές την ευαισθησία σας και περνάτε μηνύματα εθελοντισμού. Θα τα πούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά αυτά. Άρα, αυτό που κρατάμε είναι ότι πλέον ο Άσος έχει νερό εγγυημένης ποιότητας και παρκούς ποσότητας. Και αυτά είναι τα ευχάριστα φυσικά, νέα. Και, καθαρίσαμε, και φυσικά και με ανακοίνωσή μου δημόσια ανακοίνωσα ότι θα σταματήσει, θα γίνει διακοπή του νερού ώστε να καθαριστεί και η δεξαμενή μας που έχουμε στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Έγινε ο κατάλληλος καθαρισμός και έτσι μετά από καιρό, μετά από ένα μήνα περίπου, εφόσον είδαμε το τι χρειάζεται, γιατί έγινε και τηλεδιαχείριση έτσι, του νερού τώρα πλέον από εκεί, δεν έρχεται ένας άνθρωπος από τη ΔΕΙΑΚ να δει το νερό πόσο είναι η στάθμη του ή θα ανέβει ο πρόεδρος να δει πόσο νερό, πόσο επάρκεια έχει η δεξαμενή του. Πλέον το διαχειρίζονται και στέλνουν την ανάλογη ποσότητα με την ανάλογη πόσο έχει τις ανάγκες στο χωριό. Αν το χωριό έχει ανάγκη την ημέρα από 100 κυβικά, εκεί θα σταθεροποιήσει με έναν τρόπο, όπως σας είπαμε, την διαχείριση αυτή και υπάρχει και η επαρκία του νερού. Έχουμε όμως και άλλο έργο που έρχεται από την περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί υπέγραψε πριν από περίπου 2 εβδομάδες ο Περιφερειάρχης ο κύριος Στατούλης την σύμβαση υλοποίησης του έργου που αφορά στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας της αρντευτικής διόργωσης ΟΣΑ. Επειδή δεν σας ενημέρωσα και λίγο πριν, ίσως δεν το γνωρίζετε, είμαι αντιπρόσωπος των παραγωγών, εκλεγμένος από το Δήμο Κορινθίων, στον ΟΣΑΚ. Υπήρχε αίτημα από πλευράς ΟΣΑΚ, διοικητικού, στο να δοθεί η βοήθεια η οικονομική από την πλευρά της περιφέρειας, σχεδόν περίπου πριν, αν δεν κάνω λάθος, σχεδόν πριν 2 χρόνια το αίτημα αυτό. Αν είναι 1,5. Μην μιλήσω συγκεκριμένα με ημερομηνίες. Υπάρχει το αίτημα, όποιος θέλει μπορεί να το δει. Η περιφέρεια ακούει και εμάς και προσωπικά και εμένα. Λοιπόν, είπαμε να καθαρίσουμε το κεντρικό αυλάκι. Το οποίο είχε φράξει από διάφορα το υλικά. Οποίο θα το πάμε από την αρχή, γιατί ίσως κάποιοι δεν το γνωρίζουν. Το έχετε αναδείξει αυτό το θέμα ιδιαίτερα. Φυσικά και πολλές φορές και καμία φορά γίνεσαι και κακός. Γιατί προσπαθείς να θέλεις το καλό των αγροτών σου και όταν ειδικά αντιπροσωπεύεις αγρότες από τον Άσο μέχρι την Κόρινθο και όταν υπάρχει ένα καταστατικό στον ΑΟΣΑΚ που λέει ότι θα πρέπει άμα υπάρχει νερό να ποτίσουν οι αγρότες, ξέρω εγώ, ενώ δεν έχει τα δικαιώματα, πλήρες τα δικαιώματα. Θα το πάμε από την αρχή και θα πούμε ότι υπήρχαν οι προτάσεις μας από τον ΑΟΣΑΚ προς την περιφέρεια. Βέβαια, να πούμε ότι όταν εγκριθήκανε τα λεφτά για να ξεκινήσει το έργο, είχαμε πει να ξεκινήσει από τη Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου, Αρχαίας Κορίνθου και Κορίνθου. Δυστυχώς όμως, μας προλάβανε οι καταστροφές του Ζορμπά. Και έτσι η γρήγορη απόφαση που πήραμε ήταν τα μηχανήματα αυτά
η εργολαβία αυτή τέλος πάντων να ξεκινήσει από πλευράς, στην πλευρά του βασιλικού. Από εκεί που έρχεται το νερό τέλος πάντων. Ξεκίνησε ο εργολάβος, φτάσανε σε ένα σημείο, ξαναγίνεται αίτημα από πλευράς του ΑΟΣΑΚ προς την περιφέρεια. Εφόσον δεν φτάνουν τα χρήματα, προσπαθήστε, βγάλτε άλλο ένα κονδύλι για να συνεχίσει να καθαριστεί. Έγινε δεχτή και αυτή η πρόταση του ΑΟΣΑΚ. Η περιφέρεια συνέχισε να καθαρίζει. Υπήρχε όμως μια καθυστέρηση στο διάστημα αυτό περίπου των 2-3 εβδομάδων, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Πάλι με φωνές πρέπει να επιβλέψουμε το, πρέπει κάποιος να επιβλέπει το έργο και να προχωράει. Και πάλι με αναρτησή μου στο διαδίκτυο ότι δεν τα βλέπα καλά τα πράγματα από την άποψη ότι δεν προχωράει, δεν κινείται η μηχανή σωστά. Εν πάση περιπτώσει, μετά από λίγες μέρες ξεκίνησαν, μπήκανε πάλι στη διαδικασία και με τον εργολάβο και τα μηχανήματα και όπου φυσικά μίλησαμε και εγώ προσωπικά και με τον κύριο Πελοπίδα Καλλύρη, μίλησα και με τον κύριο Πεσημίση, μίλησα και με τον κύριο Παπαφωτίου. Εκπρόσωπος της περιφέρειας. Έπρεπε να τρέξουμε. Έπρεπε να καθαριστεί το κεντρικό αυλάκι. Προς όφελος όλων. Δεν είναι προς όφελος κάποιων ανθρώπων. Βέβαια. Έτσι. Όταν κοιτάς, θα κατέβεις στο καφενείο ή θα πας στο χτήμα σου ή θα κάποιος θα περάσει από δίπλα σου, θες να το κοιτάξεις τον άλλον στα μάτια και να του πεις την αλήθεια. Καθαρίζει η περιφέρεια. Φυσικά και καθαρίζει η περιφέρεια. Ο Δήμος έχει συμβάλει σε αυτό. Υπάρχει αίτημα και προς τους Δήμους, στο Δήμο Βελουμπόχας, όπως και υπάρχει το αίτημα και στο Δήμο Κορινθίων. Αμέσως και από την πλευρά του ο Δήμος Κορινθίων, με δικό του εργολάβο, έβαλε να καθαρίσει. Τι άλλο θέλουμε. Ευχαριστούμε φυσικά την περιφέρεια, ευχαριστούμε όμως και το Δήμο Κορινθίων. Και όχι. Πάντα πρέπει να υπάρχει συνεργασία, κύριε Γιαννακουλόπουλε. Άμα δεν υπάρχει, καταλαβαίνετε, εγώ είμαι υπέρ της συνεργασίας. Είμαι υπέρ να βγαίνει ένα έργο εις πέρας. Τι να το κάνω όμως, αν δεν βγει. Το πώς η εξέλιξή του, το μόνο που σε αυτή την περίπτωση, με το συγκεκριμένο έργο και αυτές τις εργολαβίες, το μόνο που δεν κατάλαβα ήταν ένα πράγμα. Γιατί ήμουνα κάθετος αυτά, γιατί πώς δεν ενημερώνεις τον αντιπρόσωπο των παραγωγών του ΑΟΣΑΚ από την πλευρά. Δηλαδή εσάς. Πολύ σωστά. Ποιος δεν σας ενημέρωσε. Από την πλευρά της αντιπεριφέρειας, εδώ της Κόρινθου. Δεν είχατε ενημέρωση. Δεν είχα καμία ενημέρωση. Βέβαια κάποιοι που από ό,τι βλέπω θέλουν και την ψήφο μεθαύριο του κόσμου από το Δήμο Ασουλεχαίου, πήγανε, ενδιαφερθήκανε και αυτοί από την πλευρά τους, αλλά ποτέ δεν καλέστηκα εγώ. Και να τους αναφέρω τα θέματα όπως έχουν, έτσι, για να προχωρήσει ομαλά το έργο, αλλά και να πω γιατί θα να πας να ξεκινήσεις να καθαρίζεις από την Κόρινθο, ενώ στο Ζεβολατιό δεν έχεις καθαρίσει. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που είναι σημαντικά και θα έπρεπε όλοι μαζί να τα βάλουμε κάτω και να πούμε ας ξεκινήσει όπως ξεκίνησε από το Βασιλικό και κατέβαινε κάτω, να καθαρίσει ο τάδε εργολάβος ή ο δεύτερος εργολάβος. Και μέχρι που θα φτάσει τέλος πάντων, να, από εκεί και πέρα, ας το αναλάβει ο Δήμος Κορινθίων, γιατί δεν φτάσαν τα λεφτά, γιατί για οποιονδήποτε τρόπο. Εδώ μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για περίπου 140.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, γιατί σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Παπαφωτίου, περίπου το ποσό ήταν αυτό, αν και δεν είχα ανατρέξει να δω τα ποσά, τον ευχαρίστησα και τον ίδιο. Και τους ευχαριστούμε όλους.
τι πιο καλύτερο, και το έχω πει πολλές φορές. Απλά μένετε στο ότι δεν ενημερωθήκατε. Μένω στο ότι δεν ενημερώθηκα και δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνανε ενέργειες από κάποιους ανθρώπους στο ότι ο πρόεδρος του Άσου θέλει να αναδείξει το Δήμαρχο Κορινθίων, ο πρόεδρος του Άσου δεν έχει ενδιαφερθεί και πολλά άλλα, τα οποία είδανε και τα φώτα της... και είδανε και πολλά πράγματα τα φώτα της δημοσιότητας. Ότι εμείς αναδείξαμε το έργο Τατούλη και πολλά άλλα τέτοια, ενώ εγώ η ενημέρωσή μου είναι καθαρά ποιος έβαλε την υπογραφή του. Πάνω σε αυτό το έργο, λοιπόν, την υπογραφή του την έχει βάλει ο κύριος Τατούλης σε συνεργασία και από ό,τι βλέπω και με το Δήμο Κορινθίων. Ο Δήμος Κορινθίων από την πλευρά του και σε πρωτεύοντα αυλάκια και σε δευτερεύοντα αυλάκια βάζει πλάτη και αυτός με τη σειρά του, γιατί οι καταστροφές ήταν πολλές. Πώς είναι δυνατόν, εξασφάλισε λεφτά και από το κράτος. Σημαντικό αυτό. Οπότε, πού δεν ήταν κάποιος σωστός. Εφόσον... θέμα είναι ότι υλοποιήθηκε το έργο. Αυτό μας ενδιαφέρει και σαν παραγωγούς. Και να έρθει γρήγορα το νερό στην περιοχή μας. Όσο δεν έρχεται, τόσο ανησυχούμε. Αλλά αν δεν έρχεται τόσο γρήγορα το νερό στην περιοχή μας, ίσως να φταίνε και κάποιες λάθος κινήσεις, εγώ θα έλεγα. Λάθος πρωτοβουλίες, λάθος κινήσεις. Η εξέλιξη αυτή ήταν. Και τα πράγματα δείξανε αυτό. Κύριε Γιανακουλόπουλε, να μείνουμε στην περιοχή του Άσου, να μας ενημερώσετε αν υπάρχουν κάποια έργα που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για οδοποιίες και αγροτικές και δρόμοι, οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο του χωριού, που έχουμε δώσει βάση, γιατί και από τις καταστροφές κάποιοι δρόμοι καταστραφήκανε και στην περιοχή στα Βελινιάτικα, όπου πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση, όπως και μεγάλη βάση πρέπει να δώσουμε και στο εσωτερικό του χωριού και για την εικόνα φυσικά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και από όσο γνωρίζω η επισκευή του κτηρίου του κοινοτικού, όπου εκεί έχει πολλά προβλήματα και αν θυμάμαι καλά το ποσό είναι περίπου, αγγίζει τις 80.000 ευρώ. Εκεί υπάρχει, αν γνωρίζετε, και το αγροτικό γιατρείο που έχουμε ακριβώς από κάτω στο ισόγειο. Εκεί θα γίνουν, υπάρχει στη μελέτη του, που έχει γίνει, τουαλέτες που δεν είχε, τώρα θα πλέον θα φτιαχτούν. Υπάρχει το κοινοτικό κατάστημα, ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα κατάστημα το οποίο δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή, όπου και αυτό θα φτιαχτεί για να νοικιαστεί αργότερα σε κάποιον ιδιώτη ή της περιοχής μας ή από κάποιο άλλο μέρος, ώστε να δώσει ανάπτυξη. Θα αξιοποιηθεί λοιπόν και αυτό. Και να αξιοποιηθεί στην πλατεία εκεί, την κεντρική του χωριού μας. Υπάρχει σε εξέλιξη και περιμένουμε και το ποιος εργολάβος θα πάρει και τις παιδικές χαρές. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα έργο μέσω του Φιλόδημου, όπου δίπλα ακριβώς από το κοινοτικό κατάστημα, αν θυμάστε καλά και όταν είχατε έρθει στον Άσο, σας είπα ότι ακριβώς δίπλα υπήρχε ο σχεδιασμός τότε να γίνει μια παιδική χαρά, όπου δεν είχε ο Άσος. Οπότε φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι προχωράμε και περιμένουμε την υλοποίησή του. Και φυσικά είναι τόσα πολλά αυτά που είναι σε εξέλιξη, που και εγώ να μην είμαι πρόεδρος του χωριού, θα σας το πω κι αλλιώς, και εγώ να μην είμαι πρόεδρος του χωριού, όλα αυτά θα τα βρει ο συνδημότης μου, μπροστά. Ή ο αμέσως επόμενος από μένα θα τα βρει μπροστά. Αλλά στην παρούσα φάση, εφόσον υπάρχω εγώ αυτή τη στιγμή και είμαι εγώ πρόεδρος του χωριού, πιστεύω ότι πολλά πράγματα θα υλοποιηθούν από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι το Μάιο ή μακροπρόθεσμα, θα τα δούμε. Αρκετά θα τα δούμε να υλοποιούνται και μέχρι το Μάιο. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να κλείσουμε το πρώτο μέρος, να μου κάνετε έναν απολογισμό. Δηλαδή, τι αφήνει η παρούσα Δημοτική Αρχή, ποιο είναι το έργο της στον Άσο και βέβαια η δική σας θητεία ως πρόεδρος του χωριού. Τι θα λέγατε ότι αφήνει αυτή η πενταετία στο Άσο? Καταρχήν, η παρούσα Δημοτική Αρχή, κυρία Θανασοπούλου, ήταν δίπλα στον πολίτη της.
τόσο ο πρόεδρος όσο και ο Δήμαρχος Κορινθίων. Ο Δήμαρχος Κορινθίων δεν γύρισε να πει ότι έφερα αυτά τα ποσοστά στην περιοχή τη συγκεκριμένη ή στην περιοχή του Δήμου Άσου Λεχαίου, οπότε θα πατώσει, δεν θα κάνω τίποτα, δεν θα φτιάξω τίποτα, δεν θα υλοποιήσω τίποτα. Τα έχουμε ακούσει και αυτά βέβαια. Μα εγώ γι' αυτό σας τα λέω. Εγώ γι' αυτό σας τα λέω. Εγώ δεν θα ασχοληθώ. Δεν θα ασχοληθώ. Ότι έχει λειτουργήσει εκδικητικά ο Δήμαρχος για τη συγκεκριμένη δημοτική ενότητα. Πώς γίνεται λοιπόν, και να θέσω το ερώτημα και εγώ σε εσάς, πώς γίνεται ένας Δήμαρχος να μιλάει με τον πρόεδρο του Άσου 3, 4, 5 φορές την ημέρα. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν ενδιαφέρεται για το χωριό για που είναι το τελευταίο. Δεν έχουν πει. Έχουν πει για τον Δήμαρχο. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι πάντα ο Δήμαρχος είναι αυτός που θα λέγαμε ότι... Μην ξεχνάμε, θα σας πάω σε ένα τελευταίο, φυσικά και θα σας απαντήσω. Μην ξεχνάμε, θα σας πάω και σε ένα τελευταίο, που το τελευταίο ήταν οι πλημμύρες του Ζορμπά. Έτσι. Αν δεν ήταν ο πρόεδρος του χωριού στο χωριό του. Παρόν. Παρόν. Αν δεν ήταν ο Δήμαρχος με ένα τηλέφωνο στο χέρι και παρόν, έτσι, και να στείλει ένα GCB και να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει ο πρόεδρος με συντονισμένες προσπάθειες, εδώ μιλάμε ότι το χωριό θα είχε πλημμυρίσει. Εγώ τον Δήμαρχο πού το θέλω? Τον θέλω μόνο στα έργα? Το χωριό μας αυτή τη στιγμή πίνει νερό? Πίνει νερό στην Φαλίας. Το ήθελε? Το ήθελε πάρα πολύ. Ναι, άργησε, άργησε. Αλλά υπάρχει και ένας σχεδιασμός. Υπάρχουν και πολλά άλλα όμως, που αν θα κάτσεις να τα δεις, μέρα με την ημέρα, μήνες στους μήνες, δεις τα προβλήματα, γιατί δεν έρχεται το νερό, ποιος ο λόγος, ποια προβλήματα αντιμετωπίζει το νερό για να έρθει, έτσι, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί, μία αντικατάσταση, όπως αναφέρατε, του δικτύου, πώς θα κοιτάξεις πιέσεις του χωριού για να αντέξει αυτό που στέλνει από τη δεξαμενή του, έτσι. Είναι πολλά και σε καθημερινή βάση ο Δήμαρχος Κορινθίων ήταν στο πλευρό του Προέδρου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ήταν στο πλευρό των συνδημοτών του. Πάμε στα έργα. Εγώ θυμάμαι από την αρχή της θητείας μου, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Το 14-15 είχε δημοπρατηθεί έργο στο δρόμο που ανεβαίνουμε για Βελινιάτικα, ένα μεγάλο κομμάτι να φτιαχτεί με ασφαλτόστρωση. Έγινε. Στο εσωτερικό του χωριού υπήρχε δρόμος ο οποίος δεν υπήρχε ποτέ, να το πω έτσι, και φτιάχτηκε επί προεδρίας δικής μου και δημαρχίας Αλέξανδρου Πνευματικού. Δεν υπήρχε δρόμος. Έγινε. Ακριβώς πριν ρίξουν την άσφαλτο, φτιάχτηκε, περάσανε και σωλήνες πλαστικές. Σήμερα και στη συνέχεια και τότε δεν σταματήσαμε να προσφέρουμε προς τον Δημότη μας. Δεν σταματήσαμε να δίνουμε αυτό που θέλει στην καθημερινότητά του. Σίγουρα τα προβλήματα είναι πολλά. Σε μια δημοτική κοινότητα, κυρία Θανασοπούλου, όπως είναι ο Δήμος, το τοπικό διαμέρισμα του Άσου, το δημοτικό διαμέρισμα του Άσου. Δεν μιλάμε μόνο για τον Άσο. Ο Άσος φτάνει μέχρι τα Βελινιάτικα. Σε θέλει και ο αγρότης όταν παθαίνει την καταστροφή του. Εκεί εμείς ήμασταν παρόν. Διανοίξαμε δρόμους. Δεν μπορούσαν να πάνε στα χωράφια τους. Όπου μπορούσαμε να επέμβουμε, το κάναμε. Εγώ από την πλευρά μου, άμα θα με ρωτάγατε, κύριε Γιανακουλόπουλε, έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας, μπορώ να σας πω ότι ενώ ήθελα να κάνω ακόμα περισσότερα... Ξέρω ότι διεκδικείτε συνεχώς και είστε μάχημος. Δεν σταματάω να διεκδικώ για τον πολίτη μου ούτε μία μέρα, κυρία Θανασοπούλου. Ο πολίτης σε θέλει δίπλα του. Σε θέλει ανά πάσα ώρα της στιγμής εκεί. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει αν τα κατάφερα ή όχι, οι πολίτες το ξέρουν πολύ καλά, ο Δήμαρχος Κορινθίων με την παρουσία του το γνωρίζει και γι' αυτό προσφέρει το ανάλογο έργο και φυσικά και κάτι που ξεχάσαμε, γιατί
υπάρχει μια καθυστέρηση στο θέμα για τις παλιές αποθήκες μιλάω του συνεταιρισμού που βρίσκονται μετά τις γραμμές στα διοικητικά μας όρια όπου θέλαμε ένα κέντρο πολιτιστικό. Άνοιξε κανένα ΕΣΠΑ και δεν το απορρόφησε... πολιτιστικό κέντρο Άσος. Ναι. Δεν το απορρόφησε ο Δήμος. Εφόσον η μελέτη υπάρχει. Οπότε, δεν είναι ότι φταίει ο Δήμος που δεν έκανε το πολιτιστικό κέντρο. Γιατί το ακούω και αυτό κατά καιρούς. Ή άκουσα και το άλλο. Δεν άλλαξε ο πρόεδρος τους κάδους. Παράδειγμα, τώρα αν αυτό είναι αντιπολίτευση, δεν άλλαξε ο πρόεδρος τους κάδους του χωριού του, σας ενημερώνω ότι το 2014 οι κάδοι ήταν παλιοί. Οι κάδοι ήταν σιδερένιοι. Ο πρόεδρος του Άσου το 2014 που ήρθαν οι κάδοι όμως, στο 90% έκανε αποκατάσταση. Και τώρα μιλάμε ότι μας βάζουν και φωτιές στους κάδους και φυσικά οι καταγγελίες μου υπάρχουν και στην πυροσβεστική. Δεν μπορώ να ονομάσω αν είναι κάτοικος ή ποιος είναι, γιατί δεν το γνωρίζω, έτσι. Αυτό, λοιπόν, όπως υπάρχουν και οι κλοπές του κάδου. Πολλοί κάδοι μας τους είχαν κλέψει. Και τώρα το 19 που ήρθανε, πριν περίπου 15-20 μέρες που ήρθαν οι κάδοι, αυτομάτως η υπηρεσία της καθαριότητας σε συνεργασία μαζί μου κάνει και την αντικατάσταση των κάδων. Τα ογκώδη. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα που πιστέψτε με, μία εκπομπή δεν μας φτάνει για να συζητήσουμε όσον αφορά το χωριό και όσον αφορά το τι κάνουμε καθημερινά εμείς προς τους πολίτες. Νομίζω ότι αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς από κατοίκους ή μη τέλος πάντων από δημότες, από κορίνθιους που ανήκουν σε όλο το Δήμο, για το ότι η Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου είναι μια παραμελημένη, θα λέγαμε, δημοτική ενότητα, από την άποψη ότι είναι πολύ κοντά στην Κόρινθο, στην πόλη της Κορίνθου και ίσως δεν έχουν γίνει όλα όσα θα ήθελαν να γίνουν. Αυτό που είπατε κι εσείς, ότι διεκδικείται συνεχώς, αλλά δεν μπορούν να γίνουν και όλα. Νομίζω ότι πρέπει να το. Κυρία Θανασοπούλου, αν εγώ είχα μηχανήματα επί καθημερινή βάση στο χωριό μου, θα έκανα πολλά περισσότερα. Είναι δυνατόν αυτό? Είναι λίγο δύσκολο. Αυτό έχει να κάνει βέβαια με τον πρόεδρο ή με τον δήμαρχο? Γιατί θεωρώ ότι όλοι όσοι έχουν τοποθετηθεί ότι, έτσι... Πιστεύετε ότι ο Δήμος θα έπρεπε να έχει... Πόσα είναι τα χωριά, γνωρίζετε? Πόσο είναι όλος είναι ο Δήμος Κορινθίου? Είναι ένας τεράστιος είναι Δήμος δυνατόν, μετά λοιπόν, τις συνενώσεις. Είναι δυνατόν να έχει 30 τσάπες ή 30 φορτηγά, 30 απορριμματοφόρα? Είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν. Οπότε... Με αυτά που έχεις, κάνεις σωστό συντονισμό και προχωράς. Θέλεις ακόμα κάτι παραπάνω, το ζητάς και ίσως με μία εργολαβία να έρθει κάτι καλύτερο. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αλάνθαστος. Είμαι ακούραστος όμως. Το έχετε αποδείξει νομίζω. Είμαι ακούραστος. Και αυτό οι συνδημότες μου το έχουν δει. Λοιπόν, να κλείσουμε έτσι το πρώτο μέρος. Θα συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι κοντά σας με τον κύριο Γιάννα Κουλόπουλο εν Κορίνθο.